Διαβάστε αυτό εν χρώμων. Δράξεστε παιδείας μη ποτέ οργιστείς. Επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Και αυτού επραήτη τη σοφίας. Είδε ζήλο πικρόν έχετε και ρηθείαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαυκάσαστε δια πρώτων αναρτήσει. Των αγαθών αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπήρετε της ποιού. Καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του εγγυασμού σου, δια της φλοίδατος τούτου μεταλείψεώς του κεραντισμού. Τη ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου. Τη ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σι κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σύσον Θεοτό και πανθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα λιάματα της εμπίστης λαμβάνουσι την ευλογία σου. Μαθητές της μαθήτριας των σχολικών μονάδων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίτης Χρυσταγών επί την ενάξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αγαπητά μου παιδιά, στην αρχή του φθινοπόρου ο γεωργός στέκεται μπροστά στο χαλέρι το χωράφι του σκεπτικός. Βλέπει τη χέρσα έκταση που απλώνεται μπροστά του και προβληματίζεται. Το χωράφι του είναι κατάξυρο από το λιπίδι του καλοκαιριού. Μπορεί ακόμα χειρότερα να είναι γεμάτο σκληρά αγκάθια και άγρια μπάτα. Τι θα κάνει ο γεωργός? Έχει μπροστά του δύο προοπτικές.
να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για καταλυσμό και καλλιέργεια του χωραφείου. Η σκληρή εργασία δεν είναι ευχάριστη. Απαιτεί όπω τη γνώση για να βγουν τα αγριάγματα και πολλή όρεξη για να ολοκληρωθεί το ξερό έδαφο. Δεν είναι καλύτερο να περνάει ξεκούραστα ο καιρό με άνεση, με καλοπέραση, με ευχάριστε δραστηριότητε. Από την άλλη πλευρά, ο διαδρόμο έχει την πρόθεση να ρηχτεί με τα. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή εκπαιδευτική χρονιά. Σας εύχομαι υγεία και ψυχική και σωματική. Εύχομαι κουράγιο στους καθηγητές και δύναμη να αποδώσουν τα καλύτερα. Να ξέρουμε όλοι μας πως για να νεήσουμε πρέπει να σπείρουμε, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, και να κουραστούμε. Να ξέρετε όμως οι όποιοι κόποι σας θα είναι ανταποδοτικοί και θα τους εισπράξετε στη συνέχεια της ζωής σας. Εύχομαι και πάλι υγεία και να είστε γεροί και ψυχικά και σωματικά. Η Περιφέρεια και ο Δήμος, πιστεύω, αγαπητή μας διευθύντρια, είναι δίπλα σας να προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν τους ωστέλους. Το έργο σας να είναι αποδοτικό και πάρα. Μεγάλη και ζεστή καλημέρα καταρχήν. Είναι ζεστή γιατί είστε τόση ώρα στον ήλιο και οι μέρες της ηλιοθεραπείας έχουν περάσει και το ξέρουμε. Καταρχήν μια καλή χρονιά, δημιουργική, ευλογημένη και παραγωγική. Χρέος του Δήμου και της Πολιτείας είναι να δημιουργεί νέες σχολικές μονάδες, να συντηρεί αυτές που υπάρχουν και να εξοραίζει τον χώρο που υπάρχει, ώστε να δημιουργείται ένα πολύ ωραίο, καλό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον τέτοιο που το αξίζετε και το δικαιούστε. Έτσι. Καλή χρονιά. Να καλωσορίσουμε τους νέους μας μαθητές, που σύντομα θα είναι και φίλοι σας, και να τους οδηγήσετε σιγά σιγά στα μονοπάτια αυτού του υπέροχου σχολείου. Επίσης, να αποχαιρετήσουμε τους απόφοιτους και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην υπόλοιπη ζωή τους. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους μαθητές της τρίτης λυκείου, που περιμένει μια δύσκολη χρονιά. Και σε όλους εσάς, καλή χρονιά με συνεργασία με τους μαθητές, τους καθηγητές σας, με τους γονείς σας, και ό,τι θέλετε να ξέρουν και πάντα και οι καθηγητές σας και ο σύμβολος.